Εγώ έχω μια άρρωστη μητέρα που η μητέρα μου το οποίο έχει κάνει στεφάνια της καρδιάς. Ναι. Είπαμε να μαζέψουμε τα πράγματά μας να φύγουμε, αφού γίνεται τόσο σαματάς. Κοίταξε εκεί κάτω, τι πετάξανε στις μάνες μου τα πόδια. Αυτό έγινε σήμερα. Τώρα που έπεσε η μάνα μου κάτω, τώρα μόλις που την πήρε τα στενοφόρο και έφυγε. Η μάνα μου έχει κάνει σουλό στεφανία της καρδιάς. Ναι, αλλά αυτό είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η ιστορία. Δεν είναι, τώρα την ξεκινήσανε, τα δύο πρεζόνια. Ναι, από πού έχει ξεκινήσει, πώς έχει ξεκίνησε. Από τον πίσω που ήταν, που τσακώθηκε με ένα παιδί από εδώ Έλληνα και ξεκίνησε και από έναν την πληρώνουν τώρα όλοι δηλαδή. Πάρε μια συνέντευξη ειδικά για αυτή την ιστορία. Και κοίτα εδώ τι κάνανε τις μάνας μου. Κάτσε. Η μάνα ποιος, μου έχει στεφανία της καρδιάς. Για γυναίκα έγινε, δηλαδή ήταν ερωτικό το περιεχόμενο. Όχι ερωτικό. Τι ήταν, δηλαδή. Ήταν για χρήση ναρκωτικών. Εγώ σήμερα συγκεκριμένα από χθες στις 10 ώρα το βράδυ είμαι στο εισαγγελέα μου. Πάρ' το παιδί να μαζέψω με δημάρχους μόνο. Αυτός που είχε την παράγκη εδώ το παλικάρι μου υποσχέθηκε ο ίδιος ότι θα χαλούσε αυτές τις τρεις παράγκες, θα έφερνε πορτόζα αύριο 9 η ώρα. Και κοιμόμουνα, δεν πήρα χαμπάρι τι έγινε και ήταν λάθος γιατί την παράγκη που κάψανε. Αυτό μόνο θέλω να πω. Αυτή την παράγκη πότε κάηκε, τι ώρα κάηκε. Τώρα κάηκε, κοιμόμουνα μόλις. Τραυματίστηκε κάποιος, είχαμε κάποιο τραυματισμό. Τραυματίστηκε η μητέρα μου τώρα, πριν 2 λεπτά πήρε τα στενοφόρα τη μητέρα. Με την πέτρα ή με τη φωτιά, θα έλεγα. Ο πατέρας με τη μάνα μου στο νοσοκομείο πήγε. Είναι ζωή αυτή, για κοίτα εκεί, εγώ με 5 μωρά εδώ μέσα. Κοίτα τι μου κάνανε εμένα με 5 μωρά μες στην παράγκα. Έχετε βρει να πάτε κάπου αλλού, φεύγετε δηλαδή τώρα. Ναι, φεύγουμε. Αφού το πάνε έτσι, αυτοί εμείς θα φύγουμε. Τα διάσατε όλα δηλαδή εδώ. Ο Τάκης δεν σας είπε να χαλούσατε σήμερα τις τρεις παράγκες. Αν τις κάνατε αυτή την άπου του μου είπε, αυτά δεν θα γίνονται. Και πού θα πάτε τώρα. Θα γίνουμε ένα με το καλακό νερό κι εμείς.